αποφασισμένοι να κινηθούν με κάθε νόμιμο μέσο, ασκώντας προσφυγές στις συναρμόδιες υπηρεσίες και προφανώς στη δικαιοσύνη, προκειμένου να ακυρώσουν την προοπτική εγκατάσταση και λειτουργίας μονάδων καύσης βιομάζας στην περιοχή τους, δηλώνουν οι εκπρόσωποι 4 τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σουλίου. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει προχωρήσει στην αδειοδότηση 2 μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη βιομάζα. Η μία πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή που ανήκει στην τοπική κοινότητα Γαρδικίου και η δεύτερη ανάμεσα από τις κοινότητες Ζερβοχωρίου και Προδρομίου αντίστοιχα. Με υπομνήματά τους προς την αποκεντρωμένη διοίκηση και προς κάθε αρμόδια αρχή, οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως υπάρχει έκδηλη και δικαιολογημένη κατά τους ίδιους ανησυχία, γιατί οι μονάδες πρόκειται να λειτουργήσουν σε κοντινή απόσταση από τους οικισμούς. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ιωάννινα TV ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Προδρομίου, οι κάτοικοι θεωρούν αδιανόητο να έχουν εκδοθεί άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για τέτοιες μονάδες σε τόσο μικρή απόσταση από τους οικισμούς, με εύγλωτη την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις στην υγεία τους αλλά και στο περιβάλλον. Σήμερα είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο επί του θέματος. Μας ενημέρωσε ότι σήμερα κιόλας θα αποσταλεί μια δεύτερη επιστολή από τον ίδιο, η οποία ζητάει επανέλεγχο των μονάδων που πήραν αδειοδότηση, τα αρμόδια Υπουργεία, και περιμένουμε και την Περιφέρεια να πάρει θέση, να στείλει τους ελεκτικούς μηχανισμούς για να ελεγχθούν οι μονάδες αν όντως πρέπει να βρίσκονται μέσα στις κατοικημένες περιοχές. Είναι, κοιτάξτε να δείτε, από τη Χόικα, τις κατοικίες είναι περίπου στα 40 μέτρα. Από το Ζερβοχώρι είναι στα 150 μέτρα. Μάλιστα, από τις κατοικίες δηλαδή, από τον οικισμό. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε πραγματικά ανησυχήσει, γιατί έχουμε κοιτάξει και έχουμε ψάξει αρκετά το θέμα. Οι μονάδες αυτές παίρνουν αδειοδότηση από την αποκεντρωμένη και μετά από λίγο καιρό κάνουν τροποποίηση στην άδειά του κιόλας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση στον Κυπάρισο, που είναι εδώ στις Φιλιάτες. Η μονάδα ξεκίνησε, όπως στην προκειμένη περίπτωση σε εμάς εδώ, με καύση φυτικών ελαίων, αλλά με την τροποποίηση που έκανε άφησε 10 φορές την παραγωγή της επάνω, και όχι μόνο αυτό, έχει αδειοδοτηθεί να μπορεί να καίει και τη γανέλαια. Όλο αυτό λοιπόν εμάς μας δημιουργεί μια τεράστια ανησυχία. Οι μονάδες αυτές έχουν αδειοδοτηθεί να καίνε φυτικά έλαια. Σας λέω για αυτές τις δύο μονάδες. Όταν ρωτήσαμε τον επενδυτή πού θα βρίσκει την πρώτη ύλη, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες καλλιέργειες στην περιοχή μας, δεν ξέρω πουθενά στην Ήπειρο να υπάρχει, μας είπε ότι θα έρχονται από τις Σέρες, μας είπε ο επενδυτής. Δεν ξέρω καν στις Σέρες υπάρχουν τέτοιες καλλιέργειες. Ειλικρινά σας το λέω, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Αν ο σκοπός της επενδύτερης εταιρείας είναι να μπορεί να καίει και τη γανέλαια, εμείς πρέπει να μετακομίσουμε, να φύγουμε από εδώ. Σκεφτείτε τώρα μία μηχανή να καίει, ας πούμε, 2,5 τόνους λάδι και να μένετε σε μία απόσταση 100 μέτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει